Εντυπωσιακός ήταν ο απολογισμός του Αθλητικού Συλλόγου Μαχητικών Τεχνών Ηρακλείου Οθυσσέας στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παγκρατίου, καθώς απέσπασε ένα χρυσό και δύο χάλκινα μετάλλια, έχοντας τετραμελή αποστολή. Το Παγκράτιο είναι από τα αρχαιότερα αθλήματα και στο Οθυσσέα που καλλιεργεί και το ζιουζίτσου αλλά και το kickboxing, όλο ένα και περισσότερα παιδιά ασχολούνται με αυτό. Προσπαθούμε μέσα στο χώρο μας εδώ πέρα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αναβιώσουμε το άθλημά μας, που θεωρείται ότι από αυτό έχουν ξεκινήσει σχεδόν όλα τα αθλήματα. Είναι ένας συνδυασμός καράτε και τζούντο για αυτούς που γνωρίζουν, ας πούμε, και δεν το γνωρίζουν προσωπικά το Παγκράτιο, και ευελπιστούμε ότι σε μερικά χρόνια θα έχει μεγάλη άνθηση. Το Παγκράτιο άθλημα ποιες δυσκολίες έχει για αυτούς που ενδεχομένως θέλουν να ασχοληθούν μαζί του σε σχέση με τα υπόλοιπα μαχητικά αθλήματα? Εγώ πιστεύω ότι οι δυσκολίες δεν υπάρχουν. Όταν τα παιδιά έχουν όρεξη και με την καθοδήγηση του δασκάλου μάθουν τα πρώτα βήματα σωστά, μετά μέσα από όλο το την ύγη, ας πούμε, που διαθέτει το Παγκράτιο και οι άλλες πολεμικές τέχνες, μπορούν να εξελιχθούν πολύ γρήγορα και να μπορέσουν να ακολουθήσουν τον αθλητισμό όσο γίνεται καλύτερα. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, λοιπόν, στις ηλικίες 18-19 ετών, ο Αλέξανδρος Δανδάλης πήρε το χρυσό μετάλλιο και θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Νοέμβριο στην Ιταλία. Ενώ στις ηλικίες 14-15 ετών, ο Δημήτρης Μπελενιώτης και ο Ιάσονας Κοστελίδης κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο και εξασφάλισαν θέση στην εθνική ομάδα. Ενώ ικανοποιητική παρουσία είχε και ο Τιμόθεος Μαυριτζάκης. Όχι, δεν το περίμενα. Είναι μεγάλη κατηγορία που έχω εγώ. Ήταν η πρώτη μου φορά συμμετοχή. Ήταν πολύ δύσκολα. Βέβαια, μέσα από τη δουλειά με τον δάσκαλο πήγα πάνω και νίκησα τους αθλητές μου. Ήταν πολύ δύσκολα. Δεν το περίμενα να νικήσω. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις πρωταθλητισμό σε τόσο υψηλό επίπεδο? Αφιερώνεις, φαντάζομαι, πολλές ώρες τις ημέρες και τις εβδομάδες από το χρόνο σου. Ναι, ειδικά εμένα τώρα που είμαι στην ηλικία που δίνω πανελλήνιες, είναι πολύ δύσκολο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και ασχολούμαι, δηλαδή καθημερινά έρχομαι και κάνω προπονήσεις. Είναι δύσκολο να κάνω πρωταθλητισμό, θέλει θυσίες. Και απλά είναι μια υπέροχη εμπειρία. Βλέπεις τον εαυτό σου, βλέπεις τα ωριά σου. Και είναι σημαντικό να ασχοληθείς και με τις μαχητικές τέχνες και με το πρωταθλητισμό. Πανελλήνιο πρωτάθλημα, ναι, έχω κατέβει μια φορά στο τοπικό. Αλλά ήταν καλή εμπειρία σε πρώτη εμπειρία. Ο συναγωνισμός πώς ήταν? Ήταν εντάξει, κανονικά επίπεδα. Για να μπορείς να ανταποκριθείς σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο και σε πανελλήνιο πρωτάθλημα και δει σε μετάλλια, φαντάζομαι ότι δαπανάς πολύ από το χρόνο σου. Ναι, 3 με 4 φορές τη βδομάδα προπόνηση και καλή προπόνηση. Τι θα έλεγες σε ένα νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί με τις πολεμικές τέχνες και που προκλήσεις έξω είναι πολλές? Ότι αν το αγαπάει να το κάνει αυτό. Δηλαδή ότι αν του αρέσει και βλέπει ότι μπορεί κιόλας να το κάνει. Δεν περίμενα πολύ αυτό το μετάλλιο, οπότε χάρηκα περισσότερο όταν το κέρδισα και τώρα ο στόχος είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μεγάλη πρόκληση, πολλή προσπάθεια φαντάζομαι χρειάζεται από εδώ και στο εξής. Ναι, περισσότερη προσπάθεια από πριν. Τώρα μάλλον θα είμαστε κάθε μέρα εδώ πέρα και θα προπονούμαστε σκληρά. Είναι δύσκολο το Παγκράτιο, Δημήτρη? Δύσκολο είναι. Έχει τις δυσκολίες του. Πώς κάθε άλλο. Ναι. Στις 24 Απριλίου ακολουθεί η δεύτερη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παγκρατίου στις μικρότερες ηλικίες, με το Οθυσσέα να λαμβάνει μέρος με 3 αθλητές στις ηλικίες 12-13 ετών. Στο Παγκράτιο είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω γενικά σε αγώνες. Και για πες πόσο έτοιμος είσαι, δηλαδή που έχεις βάλει τον πύχη, σε μετάλλιο ή σου αρκεί, ας πούμε, μια καλή εμφάνιση? Είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι και πάμε πάνω με το σκοπό να κερδίσουμε εμπειρίες. Τώρα το μετάλλιο αν έρθει είναι μια άλλη υπόθεση. Εγώ είμαι έτοιμος, πιστεύω πως θα τα πάω καλά, γιατί έχουμε δουλέψει αρκετά με σχέση πέρσι και θα κατέβω πρώτη φορά σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παγκρατίου. Και για πες μου τώρα εσύ, εμπειρίες ή και το μετάλλιο, έτσι το έχεις λίγο στο μυαλό σου? Εγώ πιστεύω πως άμα παίξω όπως πρέπει θα κατακτήσω ένα μετάλλιο, αλλά δεν ξέρω. Ναι, είμαστε έτοιμοι, πιστεύω να πάμε καλά, αυτά. Εσύ μετάλλιο το σκέφτεσαι ή αρκεί εμπειρία? Αρκεί εμπειρία. Πρώτος αγώνας, φαντάζομαι ότι και τα άλλα τα παιδιά θα είναι καλά προετοιμασμένα. Εσύ νιώθεις έτοιμος για αυτή την πρόκληση? Ναι. Έχω πάει και άλλες φορές αγώνες, πιστεύω θα τα πάμε καλά.